Ο Καρίκας, ο Αχιλλέας, ο Παπάς, ο Φίτρος, ο Τούσμανης και ο Αρμόνης για τους coming soon. Για τους Μπομπέιες, ο Τζέλος, ο Μπάγια, ο Σεού, ο Χασκάι, ο Ενερίκ και ο Λάτσε με το νούμερο 7. Ξεκινάει το παιχνίδι. Λάθη τριών πόντων από το Λάτσε. Το ξεκίνημα οι Μπομπέιες πολύ δυνατή για το 0-3. Με τον Λάτσε. Ο Καρίκας βγάζει στον Ντουσμάνι, παραλίγο να κλέψει εκεί πέρα ο Μπάγια. Ο Καρίκας με την μπάλα, στα χέρια δεν ξέρει να την κάνει. Φάουλ. Στα 4 δευτερόλεπτα συνεκνοεί σχεδόν της επίθεσης. Κάνουν φάουλ οι Μπομπέιες. Παναφορά για τους coming soon με τον Αρμόνι. Προσπάθησε να περάσει τον Καρίκα, κλέψιμο. Κλέψιμο ξανά από το Φίτρο. Πάλι κατοχή στους coming soon. Με τον Αρμόνι να κατεβάσει την μπάλα, να οργανώνει την επίθεση για τους coming soon. Στον Καρίκα βγάζει έξω. Ο Καρίκας με την μπάλα δίνει στον Φίτρο. Πέρασμα στον Αρμόνι. Ορειβασία η μπάλα εκεί, δεν μπαίνει τελικά. Παλεύουν για το rebound. Στα χέρια. Τα χέρια του Μπάγια η μπάλα και κατεβαίνουν οι Μπομπέιες σε μια οργανωμένη επίθεση. Στη γωνία ο Μπάγια. Βάζει έξω για τον Έμερικ. Ο Σέου με την μπάλα εκεί. Τώρα τελειώνει ο χρόνος, έκανε το λάθος. Πάει ο Τούσμανης να κλέψει, δεν κλέβει την μπάλα. Η μπάλα έμεινε στα χέρια του Σέου. Η μπάλα έμεινε στα χέρια του Σέου και έχουμε νέα επίθεση, πολύ καλή άμυνα. Κατοχή για τους coming soon. Ο Τούσμανς κατεβάζει την μπάλα. Παίρνει το screen από την αχιλιά του Παπά. Μπάσιμο δίνει έξω στο Φίτρο. Ο Φίτρος δίνει στον Παπά. Ο Παπάς στον Τούσμανη. Πολύ ωραία η πάσα. Πολύ ωραίο πέρασμα κατά το καλάθι. Και καλάθι από τον Τούσμανη για να γίνει το 2-3. Μπομπέιες με τον Έμερικ στο Λάτσε. Ο Ένερικ πάλι στο Σέου. Στην περιφέρεια γυρίζουν την μπάλα οι Μπομπέιες με τον Μπάγια. Γυρίζουν υπομονετικά την μπάλα. Λάτσε, σου δύο πόντο να στοχεί. Rebound ο Τζέλος, ο Νίκος με το 34. Ο Μπάγια με το 22. Καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ από τον Δημήτρη Μπάγια. Αλλά έχουμε τραυματισμό εκεί πέρα. Έχουμε τραυματισμό για το Μιχάλη το Φίτρο από τους coming soon. Ζητάνε αναγκαστική αλλαγή. Δεν μπορεί να πατήσει καλά το πόδι του. Αναγκαστική αλλαγή λοιπόν. 7:47 πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Λευτέρης ο Φίτρος περνάει στον αγωνιστικό χώρο για τους coming soon. Στη βολή ο Δημήτρης ο Μπάγια για μία βολή. Βάλει το καλάθι. Αστοχή, rebound από τον Λευτέρη τον Φίτρο. Στον Άρη τον Τούσμανη και κατεβαίνουν οι coming soon για μια νέα επίθεση. Ο Τούσμανη δίνει στον Καρίκα, ο Καρίκας θα δώσει τον Λευτέρη τον Φίτρο. Ο Φίτρος πάλι στον Καρίκα, ο Καρίκας προσπαθεί να περάσει μέσα. Δεν περνάει η μπαλιά, κόβεται αυτή. Ο Μπάγια ξεκίνεται στον εχνιδιασμό. Ακουμπάει εκεί. Υποψία φάουλ, δεν δόθηκε τίποτα, συνεχίστηκε και η φάση. Ο Μπάγια έστωξε την μπάλα στο καλάθι για να κάνει το 2-7. Τούσμανι σε ρόλο playmaker. Ο Καρίκας στον Λευτέρη το Φίτρο. Ο Αχιλλέας ο Παπάς. Ο Αρμόνης σουτ τριών πόντων, άστοχο. Ο Μπάγια στο rebound και τρέχει στον εθνιδιασμό. Θα πάρει το φάουλ εκεί πέρα από τον, νομίζω από τον Αρμόνι είναι. Απ' έξω η μπάλα. Έχουμε αλλαγές. Καρίκας έξω. Ο Αλεστάς θα περάσει τον αναγωνιστικό χώρο. Με το νούμερο 3. Ένερικ με το 13 στον Μπάγια. Στον Δημήτρη τον Μπάγια με το 22.
Ο Νίκος ο Τζέλος, ωραία προσπάθεια, αστοχή, rebound από τον ίδιο, αστοχή όμως ξανά. Ο Αχιλλέας ο Πάπας στο rebound, στον Φίτρο, με συνέχεια στον Αλεστά. Αρμόνης τώρα έχει την μπάλα και δίνει στον Παπά τον Αχιλλέα, ο οποίος είναι έξω από το τρίποντο, ακίνδυνος εκεί. Αλεστάς θα προσπαθήσει τον πάσιμο, παίρνει το φάουλ όμως από τον Ένερικ. Πρόξιμο δίνει ο κύριος Χάρης Πεταλωτής, ο ένας από των δύο διαιτητών. Ο Μάνος Γαβαλάς είναι ο δεύτερος διαιτητής του αγώνα. Αλεστά στις βολές, άστοχη πρώτη. 2-7 παραμένει για τους Bombayers, 6-29 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δεύτερη εύστοχη βολή. Μια αλλαγή, Πανταζής στη θέση του Αχιλλέα Παπά. Ο Πανταζής με το νούμερο 21 περάσει το παιχνίδι. Ένερι και Τζέλος με την μπάλα, κατεβάζουν. Ο Ένερι έξω στο Λάτσε, ο Λάτσε προσπαθεί να περάσει απέναντι. Να δείτε την πλευρά στον Μπάγια, μπάσιμο, ωραίο Μπάγια, δεν θα φτάσει η μπάλα όμως. Ο Λάτσε στον Τζέλο, Τζέλος έξω, Ένερι σου τριών πόντων. Σου τριών πόντων έστωφο από τον Ένερι με το νούμερο 13. Έχουμε διαβουλεύσει εκεί πέρα στην γραμματεία με τον κύριο Γαβαλά, με τον διαιτητή του αγώνα και τη γραμματεία. Επαναφορά θα έχουμε για τους coming soon. Στην επαναφορά πάει ο Τούσμανης, Αλεστάς κοντά του και Γαρμόνης που παίρνει την μπάλα. Πιέζουν σε όλο το γήπεδο τώρα οι Bombayers. Έγινε το λάθος, διορθώνουν οι coming soon. Παραλίγο να γίνει το λάθος από την πίεση των Bombayers. Παίξανε σε όλο το γήπεδο άμυνα. Ο Τούσμανης στον Αλεστά, ο Αλεστάς πετάει την μπάλα και μπαίνει το τρίποντο. Ένα φοβερό τρίποντο από τον Αλεστά με το νούμερο 3. Να λοιπόν μειώνουν στο 6-10 οι coming soon. Ο Λάτσε με το 7 τώρα έχει την μπάλα. Θα δώσει στον Μπάγια, ο Μπάγια θα προσπαθήσει να βρει το διάδρομο. Θα πάρει το φάουλ. Δεν μπορούν εύκολα να το σταματήσουν εκεί το Δημήτρη τον Μπάγια. Στις βολές ο Μπάγια, δύο βολές έχουν δώσει οι διαιτητές. Άστοχη πρώτη βολή από τον Δημήτρη τον Μπάγια με το νούμερο 22. Δικαίωμα για μία ακόμα βολή. Άστοχη και η δεύτερη από τον Δημήτρη Μπάγια. Δεν μας έχει συνηθίσει να κάνει βολές. Είναι από τους καλούς παίκτες του πρωταθλήματος. Ένα από τα αστέρια των Bombayers. Ο Τούσμανης φάρης με την μπάλα θα δώσει στο 21 στον Πανταζή. Σουτ του Πανταζή του Σπύρου, ο οποίος γιορτάζει κιόλα σήμερα. Άστοχο και συνεχίζουμε στην επίθεση οι Bombayers με τον Ένερικ, με τον 13, με τον Χασκάι Ένερικ. Στους δύο πόντων αμέσως δεν το σκέφτεται. Άστοχη, μαζεύει το rebound ο Πανταζής με τη βοήθεια όμως του Λευτέρη του Φίτρου. Ο Αρμόνης κατεβάζει την μπάλα τώρα. Τούσμανης, ο Αλεστάς, λάθος του Αλεστά, λάθος πάσα πάνω στο Λάτσε η μπάλα, ο οποίος Λάτσε θα φύγει με την μπάλα, θα πάρει το φάουλ από τον Αλεστά, νομίζω καθαρό φάουλ εκεί. Κατέβασε τα χέρια και, χτύπησε τον αντίπαλό του στο πρόσωπο. Δείχνει να είναι εντάξει ο Κρίσου Λάτσε με το νούμερο 7. Στη γραμμή των βολών ο Κρις Λάτσε. Άστοχη βολή, άστοχη πρώτη βολή από τον Κρις Λάτσε. Άστοχη και η δεύτερη.
στόχοι στις βολές οι Bombayers. Δεν ξεκινήσανε πολύ καλά στις ελεύθερες βολές. Δεν μας έχουν συνηθίσει σε άστοχες βολές. Είναι πολύ καλοί παίκτες αυτοί που αστοχούν. Ο Πανταζής λοιπόν με τον Ντουσμανί τώρα για τους coming soon. Ο Πανταζής στον Αρμόνι. Ο Μπάμπης ο Αρμόνης με το 16 θα κάνει ένα μπάσιμο. Θα βγάλει όμως πάλι στον Πανταζή. Τελειώνει ο χρόνος, γυρίζει ο Πανταζής. Ένα άτσαλο σουτ εκεί, θα αστοχήσει. Η μπάλα με παρέβαση χεριών των coming soon. Η μπάλα για τους Bombayers δείχνει ο διαιτητής. Αλλαγές. Έξω θα βγει ο Τούσμανης, ο Άρης, θα μπει ο Θοδωρής, ο Νταλα Γιώργος για τους coming soon. Ο Ρένος ο Λάλλος την πει στο παιχνίδι και ο Γκρινός, ο οποίος είναι στην περιφέρεια τώρα μαζί με τον Μπάγια. Πολύ ωραία η πάσα του Μπάγια, θα στοχίσει ο Σέου, θα μαζέψει το rebound όμως ο Νίκος ο Τζέλος και θα σκοράρει, θα βάλει δύο πόντους για τους Bombayers. Και κατεβαίνει τώρα ο Μπάμπης ο Αρμόνης με το 16 για το coming soon. Περνάει λάθος από τον Αρμόνη, κλέβει ο Τζέλος και φέρει στον εκνηδιασμό. Θα δοθεί φάουλ εκεί. Θα δοθεί φάουλ από τους διαιτητές. Μια μικρό παρεξήγηση από τα παιδιά εκεί, δεν νομίζω ότι είναι τίποτα σοβαρό. Λύνεται η παρεξήγηση. Έκλεψε πάρα πολύ ωραία ο Νίκος ο Τζέλος και έφυγε στον εκνηδιασμό σαν βέλος. Μόνο με φάουλ μπορούσαν να το σταματήσουν εκεί οι παίκτες των coming soon. 3.49 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, 6.12 υπέρ των Bombayers. Μικρή διακοπή, time out. Γυρίζουμε και πάλι στο κλειστό μετά το time out. Ο Νίκος ο Τζέλος είναι στις βολές. Εύστοχος με ταμπλό. 13-6 για τους Bombayers. Δεύτερη φωλή για τον Νίκο τον Τζέλο, άστοχος. Bombayers δίνουν την μπάλα μετά από παρέμβαση του Σπύρου Πανταζή με το νούμερο 21. Παναφορά με τον Chris Latsche στο Λάλο. Ο Ρένος ο Λάλο, αρχηγός της ομάδας, μπήκε μέσα στον Μπάγια. Ο Μπάγια σουτ τριών πόντων με ταμπλό. Βόμβα από τον Δημήτρη τον Μπάγια. Μήπως απορεί και εκείνος γιατί μπήκε με ταμπλό η μπάλα μέσα. Πολύ ωραίο τρίποντο από τον Μπάγια. Ο Αρμόνης τώρα για τους coming soon. Παίρνει την επίθεση επάνω του, αστοχή, rebound από τον Κρίστο Λάτσε που τρέχει την ομάδα στην αντεπίθεση, δεν βγαίνει εθνιδιασμός. Ο Ρένος ο Λάλος θα βγει, θα κλειστεί, θα κάνει λάθος, θα διορθώσουν όμως οι παίκτες των Bombayers. Λάτσε για τρεις, μέσα και αυτό. Από τον Κρίς Λάτσε με το νούμερο 7. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τους Bombayers. Νταλαγιώργος για τον Πανταζή το Σπύρο. Και πάλι ο Νταλαγιώργος. Ο Αρμόνης προσπαθεί να κάνει τον drive. Βγάζει έξω στον Πανταζή. Γλυκό δίποντο. Μέσα για τον Σπύρο Πανταζή. Επαναφορά με το Ρένο Λάλο λοιπόν να κατεβάζει την μπάλα τώρα για τους Bombayers. Ο Κρίσο Λάτσε με τον Μπάγια παίζουν στο τρίποντο. Λάθος του Μπάγια. Φεύγει ο Αρμόνης που... Πάει αμέσως στο τέννη στο μπάσιμο. Ο Μπάμπης ο Αρμόνης και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Δύο πόντι για τον Αρμόνη. Κρατάει την ομάδα. Μπάγια στο τρίποντο για τους Bombayers. Είναι έξω στην περιφέρεια. Προσπαθεί να κάνει τον drive να μπει μέσα. Ωραίο καλάθι. Δύο πόντο να το δημιουργεί τον Μπάγια. Δεν έχει βρει φάρμακο στη λύση. Οι coming soon δεν έχουν βρει το αντίδοτο για να κλείσουν τον Μπάγια. Ο Αρμόνης πάλι drive, νέο drive, νέο δίποντο για τον Αρμόνη. Κρατάει λίγο τους coming soon που είναι ο μόνος σκόρερ αυτή τη στιγμή. Chris Latsche θα κατεβάσει την μπάλα. Στα αριστερά του έχει τον Μπάγια. Του δίνει την μπάλα. Ο Μπάγια πάλι δίνει στο Latsche. Πάλι ο Μπάγια αλλάζει την μπάλα. Έξω στο Ρένο τον Λάλο. 3 δευτερόλεπτα παράβαση από τον
γύρει ο Γαβαλά. 3 δευτερόλεπτα για τους Μπομπέιες. Ξεχάστηκαν μες στη ρακέτα τον Coming Soon και επαναφορά με μετάλλα Γιώργος τον Αρμόνι. Ο Αρμόνις με το 16 λοιπόν είναι στην περιφέρεια τώρα, οργανώνει την επίθεση, δίνει στον Πανταζή, ο Πανταζή στον Καρίκα. Ο Καρίκας θα δώσει και πάλι στον Αρμόνι. Ο Αρμόνις προσπαθεί να παίξει με πλάτη εκεί με τον Λάτσε, θα βγάλει έξω. Ο Πανταζής τελειώνει ο χρόνος. Το 1 δευτερόλεπτο πετάει την μπάλα. Το 1 δευτερόλεπτο θα πετάξει την μπάλα ο Καρίκας, αλλά δεν θα φτάσει καν τη Στεφάνου. Επαναφορά λοιπόν και πάλι για τους Μπομπέιες. Με το νούμερο 8 έχει περάσει ο Παλιάκας ο Αδάμ. Λάθος εκεί πέρα, κλέβει ο Καρίκας. Τρέχει στον εκμηδιασμό ο Καρίκας, θα σταματήσει όμως, θα περιμένει τους συμπαίκτες του. Δίνει τώρα στον Πανταζή. Πανταζής δυσκολεύεται εκεί πέρα. Κάνει το λάθος, διορθώνει ο Καρίκας. Ο Καρίκας στον Νταλαγιώργο. Ο Νταλαγιώργος έξω. Στον Αρμόνι τρίποντο άστοχο. Ο Πανταζής δεν καταφέρει να μαζέψει την μπάλα. Μπρος πίσω, λάθος του Μπαλιάκα του Αδάμ. Πετάει στον Τζέλο, ο οποίος τέλος ακουμπάει την μπάλα και γίνεται μπρος πίσω. Νέα κατοχή για τους Coming Soon. Δεν ήταν ψύχρεμοι στο κατέβασμα της μπάλας εκεί οι Bombayers. Θέλει λίγο ψυχραιμία. Με την μπάλα ο Αρμόνης και πάλι έξω στον Καρίκα, στον Πανταζή. Ο Πανταζής νέο δίποντο από το post. Ευστοχή ο Πανταζής ο Σπύρος. Πολύ καλός, Ρένος Λάλος στο κατέβασμα για τους Bombayers. Μαζί με τον Chris Latche στα αριστερά του. Είναι δύο παίκτες που κατεβάζουν την μπάλα τώρα. Έχουμε 6 δευτερόλεπτα, 5 για να τελειώσει η περίοδος. Παίρνει όλη την επίθεση. Ψύχρεμος ο Chris Latche. Τρίποντο στην εκπνοή για τους Bombayers. 14-24, 10 πόντους διαφορά λοιπόν για τους Bombayers. Λήξη πρώτης περίοδου. Μικρή διακοπή λοιπόν από το κλειστό γυμναστήριο της Σαντορίνης από το γήπεδο του Δάπος. Επιστροφή στο κλειστό γυμναστήριο της Σαντορίνης. Την μπάλα στα χέρια του κύριου Πεταλωτή. Ο Καρίκας επαναφορά για τους Coming Soon. Παρέμβαση του μακάριου του Αργυρού με το νούμερο 11 που πέρασε και αυτό στον αγώνα. Νταλαγιώργος στην επαναφορά για τον Καρίκα. Ο Καρίκας εκεί με την μπάλα κάνει κάποιες τρίπλες, προσπαθεί να περάσει. Το φύτρο λίγο άγαρμα. Νταλαγιώργος για δύο άστοχος. Ο Λάτσε στο rebound και φεύγει γρήγορα. Βγει ένας τεχνιδιασμός, δεν βγαίνει. Γυρίζουν την μπάλα με τον Παλιάκα, τον Λάλο και τον Σέου κάτω από το καλάθι. Αστοχή, rebound ο ίδιος. Rebound ο ίδιος και καλάθι δύο πόνων για τον Σέου. Μικρή διακοπή από ό,τι βλέπουμε. Ο Φύτρος, ο Μιχάλης, μάλλον ξαναγύρισε το πόδι. Βγήκε απευθείας έξω και πάει να πάρει λίγο πάγο από ό,τι βλέπουμε. Οπότε αναγκαστική αλλαγή για τους Coming Soon. Ο Τούσμανης ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Αλεστάς Τούσμανης, Νταλαγιώργος, Καρίκας και Παπάς η πεντάδα για τους Coming Soon. Ο Καρίκας τώρα είναι με την μπάλα. Θα γυρίσει ο Καρίκας, πολύ ωραία κίνηση. Οριακά δεν τον βάζει το καλάθι. Αστοχή. Ο Λάλο, ο Ρένος, τον Αργυρό, το Μακάριο. Ωραία κίνηση ο Μακάριος. Κάνει όμως το καλάθι. Ο Άρης ο Τούσμανης σε Great Playmaker λοιπόν κατεβάζει την μπάλα για τους Coming Soon. Αλλάζει με τον Αχιλλέα τον Παπά. Τούσμανης τρίποντο. Καλό σουτ αλλά δεν θα μπει. Λάλο στο rebound. Δίνει στον Λάτσε. Ο Λάτσε κατεβάζει την μπάλα. Σε οργανωμένη επίθεση λοιπόν πάνε τώρα οι Bombayers. Ο Σέου ζητάει την μπάλα. Δεν την παίρνει. Τώρα του τη δίνει ο Λάτσε. Είναι λίγο μακριά και το καλάθι θα δώσει στον Λάλο. Ο Λάλο θα μπερδευτεί εκεί πέρα, θα χτυπήσει τα πόδια του μπάλα και θα βγει έξω. Ένα λάθος εκεί για τους Bombayers. Έχουμε time out για τους Coming Soon που ζήτησε ο Σπύρος, ο Πανταζής από τον Πάγκο. Είναι Coming Soon. Μικρή διακοπή από το κλειστό γυμναστήριο της Σαντορίνης.
επαναφορά λοιπόν για τους Coming Soon με τον Μπάμπι τον Αρμόνι σε ρόλο playmaker, να κατεβάσει την μπάλα με τον Τούσμανι να τον βοηθάει. Αχιλλέας Παπάς τώρα με την μπάλα, μια πάσα εκεί παρακινδυνευμένη για τον Αλεστά. Ο Αλεστάς στον Αρμόνι, ο Αρμόνις προσπαθεί να δει λίγο το γήπεδο, τελειώνει όμως ο χρόνος. Ωραία η κίνηση, αστοχή, παίρνει ο ίδιος το rebound και βγάζει έξω στον Τούσμανι που θα πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση στον Παπά. Ο Παπάς ο Τούσμανι, ο Τούσμανι θα κάνει ένα μπάσιμο. Κακό, κακό, κακή επιλογή. Ο Αργυρός, λάθος όμως και του Αργυρού, του Μακάριου με το νούμερο 11. Και κατοχή και πάλι για τους Coming Soon. Τα λάθη είναι απανωτά εδώ πέρα. Έχουμε έκτο παίκτη μέσα, πρέπει να βγει γρήγορα ο παίκτης. Βγήκε ο Ρένος ο Λάλο και μπήκε ο Τζέλος ο Κλεάνθης με το νούμερο 6. Coming Soon, ο Αρμόνι στα 4 δευτερόλεπτα, 3 λίγη ο χρόνος, πετάει την μπάλα, κοντό σουτ. Οι διαιτητές όμως δίνουν λήξη χρόνου και κατοχή στους Bombayers με τον Παλιάτα τον Αδάμ στην επαναφορά με το νούμερο 8, στον Λάτσε, στον Chris Λάτσε με το νούμερο 7. Κατεβάζει την μπάλα ο Παλιάκας. Ο Αδάμ θα δώσει στον Μακάριο τον Αργυρό. Μακρινό τρίποντο εκεί από τον Chris Λάτσε, άστοχο. Rebound από τον Παλιάκα, θα βγάλει τάπα εκεί. Κόψιμο κανονικό, αφήνουν οι διαιτητές, διαμαρτύρονται οι Bombayers. Επαναφορά για τους Coming Soon με τον Αλεστά στον Μπάμπι τον Αρμόνι. Ο Τούσμανις με την μπάλα στον Πανταζή τον Σπύρο που θα κάνει μια κίνηση. Δεν είναι μαρκαρισμένος πολύ καλά, τον έχουν κλείσει. Ο Τούσμανις ένα μπάσιμο, χουκ, προσπαθεί να πάρει το rebound. Δίνει επαναφορά και πάλι για τους Coming Soon από τα πόδια παίκτη των Bombayers, λέει ο διαιτητής. Κάποιες διαμαρτυρίες εκεί από τον Chris Λάτσε, φλερτάρει λίγο με την τεχνική ποινή εκεί, αλλά οι διαιτητές δεν θα δώσουν συνέχεια. Για τους Coming Soon η επίθεση, 12 δευτερολέπτων τώρα, δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο, θα πρέπει να εκτελέσει ο Αρμόνις. Κινείται με την μπάλα ωραία, πετάει την μπάλα, δεν θα μπει η μπάλα μέσα. Rebound από το Σέου, θα αφήσει στον Chris Λάτσε. Ο Λάτσε θα κατεβάσει την μπάλα στον Μπαλιάκα. Ωραία πάσα πήγε να περάσει εκεί, δεν πέρασε όμως. Έκλεψε ο Αλεστάς στον Αρμόνι. Ο Αρμόνις παίρνει το φάουλ από τον Κλεάθη, τον Τζέλο. Μια έξυπνη κίνηση εκεί από τον Κλεάθη, τον Τζέλο. Σταμάτησε το πέρασμα που πήγε να κάνει ο Μπάμπης Αρμόνης. Έχουμε αλλαγή για τους Bombayers. Θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Δημήτρης Ομπάγια που ήταν έξω για πολλή ώρα στη θέση του Chris Λάτσε. Ο Αλεστάς με τον Παπά στην περιφέρεια και τον Σπύρο τον Πανταζή. Πανταζής, έγινε το λάθος. Έγινε το λάθος από τον Πανταζή, η μπάλα πήγε ανάμεσα σε Αρμόνι και σε Τούσμανι, δεν βρήκε κανένα από τους δύο παίκτες. Και επαναφορά με Κλεάντι Τζέλο στον Μπάγια, ο Μπάγια στον Μπαλιάκα τον Αβάμ. Ο Αργυρός ο Μακάριος κάνει το shoot, rebound από τον Αρμόνι και ο Αρμόνις κατεβάζει την μπάλα για τους Coming Soon. 6 και 13 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, 14-26 μπροστά οι Bombayers. Ωραία κίνηση από τον Σπύρο Πανταζή εκεί πέρα, ένα ωραίο hook. Δύο πόντι λοιπόν για τον Σπύρο τον Πανταζή. Πολύ καλός ο Σπύρος σήμερα. Ο Μπάγια με το νούμερο 22 για τους Bombayers. Το Σέου στο post θα περάσει στον Τζέλο. Ένα jump shoot εκεί από τον Τζέλο. Ο Μπαλιάκας, ωραία τάπα από τον Τούσμανι εκεί πέρα. Και φεύγουνε γρήγορα, γυρίζει ο Μπαλιάκας, πάει να κλέψει, δεν τα καταφέρνουν να ολοκληρώσουν την προσπάθεια του Αδάμ του Μπαλιάκα. Κρατάνε την μπάλα, ένα κακό σουτ εκεί πέρα από τον Αλεστά.
rebound από το Θεού και οι μπομπές θα κατέβουν σε μια οργανωμένη επίθεση με τον Δημήτρη τον Μπάγια, τον Μπαλιάκα, τον Αδάμ. Ωραίο σουτάκι, δεν θα μπει, rebound από τον Αργυρό, θα στοχίσει, νέο rebound από τον Τζέλο τον Κλεάνθη, έξω η μπάλα τώρα, τρίποντο εύστοχο από τον Δημήτρη τον Μπάγια. Μπήκε ζεστός από τον πάγκο ο Μπάγια, σου τριών πόντων, η διαφορά αυξάνεται για τους Μπομπέιες, 16-29. Πάλι στον Πανταζή περνάνε την μπάλα, πάνε κάτω από το καλάθι. Έξυπνο φάουλ εκεί πέρα, το σταμάτησε ο Μπάγια, διαμαρτύρεται βέβαια, αλλά ήταν ο φάουλ πάνω στον Μπανταζή, ο οποίος θα πάει στις δύο ελεύθερες βολές. Ο Αδάμο Μπαλιάκας θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Χασκάι, ο Έμερικ θα μπει στο παιχνίδι με το νούμερο 13. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Σπύρος ο Πανταζής με το νούμερο 21. Μπαίνει και βγαίνει η δεύτερη βολή άστοχη, αλλά οι διαιτητές θα την ακύρωναν ούτως ή άλλως, μπήκανε νωρίτερα οι παίκτες μέσα. Κατοχή για τους Μπομπέιες. 4.43 πριν τη λήξη και της δεύτερης περίοδου. Ο Σέου με τον Χασκάι τον Έμερικ κατεβάζουν την μπάλα. Ο Πάγια και πάλι. Κλεάνθης Τζέλος, τρίποντο, πολύ κοντο airball. Θα μαζέψει ο Αργυρός ο Μακάριος με το νούμερο 11 και θα πάρει φάουλ εκεί. Η μπάλα είναι απ' έξω με τον Έμερικ, τον Χασκάι Έμερικ να επαναφέρει την μπάλα. Περνάει έξω στον Κλεάνθη, το Τζέλο, άστοχο σου, το Αργυρός ο Μακάριος. Εκεί πρέπει να γίνει φάουλ, δεν δίνουν κάτι διαιτητές, όμως συνεχίζεται το παιχνίδι. Λάθος του Αλεστά, δεν βρίσκει εκεί τον Αρμόνη, ο οποίος έκοβε εκείνη την ώρα για να πάρει την μπάλα. Αλλαγή, ο Νταλαγιώργος μέσα για τους coming soon. Έξω ο Αλεστάς και η μπάλα για τους Μπομπέιες. Με Κλεάνθη Τζέλο και Χασκάι Έμερικ. Ο Μπάγια τώρα είναι έξω στο τρίποντο. Τον μαρκάρει εκεί πέρα ο Άρης ο Τουσμανής. Τον έχει από κοντά. Σέου με την μπάλα κοντά στο καλάθι. Γυρίζουν οι Μπομπέιες την μπάλα εκεί πέρα. Με τον Σέου τώρα κάτω από το καλάθι. Γυρίζει ωραία. Δεν μπορούν, παίρνουν το rebound τελικά με τον Μπανταζή, με τον Σπύρο Μπανταζή. Ο Τουσμανής κατεβάζει την μπάλα. Νούμερο 8 Άρης ο Τουσμανής θα κατεβάσει την μπάλα. Θα δώσει στο Λευτέρη το Φίτρο, ο οποίος θα χάσει το καλάθι. Rebound ο Τζέλος. Θεού στον Μπάγια. Κλεάνθη Τζέλος. Ο Μπάγια της ζυγίζει την μπάλα, δεν θα το κάνει. Έμερικ στον Κλεάνθη τον Τζέλο, νέο τρίποντο, airball. Ο Μακάριος όμως πήρε το rebound, ο Αργυρός έβγαλε την μπάλα, η μπάλα παίζεται άστοχο από τον Μπάγια το τρίποντο. Συνεχίζουν λοιπόν τώρα αυτό το rebound οι coming soon με τον Τουσμάνι. Πανταζή στο post, κάνει το shoot, γλυκό shoot από τον Πανταζή, εύστοχο, δύο πόντι για τους coming soon. Γρήγορα τρέχουν όμως με την μπάλα οι Μπομπέιες, δεν αφήνουν τον χρόνο να τρέξει, φεύγουν γρήγορα. Ο Μπάγια, πολύ ωραία κίνηση, άστοχο εκεί πέρα, δεν τον θέλει μπάλα. Θα σπρωχτεί εκεί πέρα ο Μπάμπης ο Αρμόνης από τον Έμερικ, το Χασκάι, θα δώσουν φάουλ οι διαιτητές. Από το νούμερο 13, δεύτερο φάουλ για τον Χασκάι Έμερικ. Επαναφορά με Τουσμανί και Αρμόνι. Για τους coming soon. Περνάει ωραία. Πήγε να κάνει ένα ζογκλερικό εκεί πέρα ο Αρμόνι. Δεν του βγήκε. Στον ευνηδιασμό. Εύστοχος ο Μακάριος Αργυρός με το νούμερο 11. Τον βρήκανε πάρα πολύ ωραία οι συμπαίκτες του. Είχε φύγει σαν βέλος εκεί μπροστά ο Μακάριος Αργυρός. Νταλαγιώργος με την μπάλα τώρα για τους coming soon σε νέα επίθεση με τον Αρμόνι. Ο
αρμόνης με την μπάλα, μπαίνει, αφήνει την μπάλα, αστοχή, rebound τον Μπάγια, αμέσως ο Νένερης, τζέλος. Δεν τον προλάβαμε ούτε, δεν τον πρόλαβε ούτε κάμερα τον Κλεάνθη τον τζέλο. Να μας συγχωρεί που χάσαμε αυτό το δίποντο. Πολύ γρήγορη παλιά, δεν προλάβαμε τους Μπομπέιες στην κάμερα, αν είναι δυνατόν. Ο Πανταζής τώρα με τον Αρμόνι παίζουν μαζί και ο Τούσμανης προσπαθεί, σπρώχτηκε εκεί πέρα, έχουμε φάουλ. Σπρώξιμο, φάουλ για τον Άρη, το Τούσμανη που δεν θα πάει στις βολές να παίξω η μπάλα. Δεν έχουν συμπληρώσει τα 5 φάουλ οι Μπομπέιες, οπότε απ' έξω ο Καρίκας έξω από το τρίποντο. Για να δούμε αν θα το επιχειρήσει κιόλας. Όχι, ζαλίζει πολύ την μπαλακή. Να που πέρασε όμως. Χάνει rebound από το Λευτέρη, το Φύτρο με το νούμερο 14. Να λοιπόν ο Λευτέρης ο Φύτρος που θα βάλει ένα δίποντο για τους coming soon στο 20-33 στους 13 πόντους η διαφορά. Ο Μπάγια για τον Χασκάι τον Ένερικ. Κάτω το καλάθιο. Στον αέρα ο Νίκος ο Τζέλος παίρνει την μπάλα και προσπαθεί να επιχειρήσει follow και του κάνουν φάουλ οι παίκτες των coming soon. Οπότε οδηγείται αυτόματα στις βολές ο Νίκος ο Τζέλος με το νούμερο 34. Για να δούμε αν θα μας θυμίσει με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Όχι, θα στοχίσει στην πρώτη βολή. Είναι ένα από τα αστέρια ο Νίκος ο Τζέλος των Μπομπέιες. Άστοχη και η δεύτερη. Προσπαθούν για το rebound, όμως θα βγάλουν την μπάλα έξω, κατοχή για τους coming soon. Ο Καρίκας κατεβάζει την μπάλα. Τον Αρμόνι. Έγινε το λάθος από τον πάτη τον Αρμόνι. Η μπάλα και πάλι για τους Μπομπέιες με Κλεάνθη Τζέλο και Ένερικ. Θα κατεβάσουν την μπάλα τώρα. Ένερικ, Κλεάνθη Τζέλος. Δεν θα επιχειρήσει τρίποντο. Δίνει στο πολύ ωραίος εκεί ο Αργύρος ο Μακάριος. Δίνει όμως τον Τζέλο. Τζέλος θα χάσει την μπάλα. Και πάλι μπάλα για τους coming soon. Επαναφορά Πανταζής στον Καρίκα. Ο Καρίκα σήμερα είναι σκιά του εαυτού του. Δεν έχει κάνει κάτι. Περιμένουμε πολλά από τον Καρίκα το Σταύρο. Στον Ντάλα Γιώργο. Ντάλα Γιώργος για τρεις. Όχι. Πανταζής. Όχι. Ελευθέρης Φύτρος στο τρίποντο. Στο rebound. Αστοχή στον τρίποντο. Φάουλ από τον Καρίκα. Σταματάει την αντεπίθεση με τον Μπάγια. Ο Μπάγια ανακόπτεται με φάουλ εκεί. Μια σωστή επιλογή από τον Καρίκα εκεί πέρα. Έκοψε το σίγουρο ευνηδιασμό των Μπομπέιες. Σταματάει εύκολα εκεί ο Δημήτρης ο Μπάγια. Διαβουλεύσει εκεί πέρα στη γραμματεία τους διευθυντές. Επαναφορά για τους Μπομπέιες. Τον Μπάγια και τον Χασκάι, τον Ένερικ. Ο Ένερικ τώρα χειρίζεται την μπάλα. Περιμένει να πάρουν θέσεις οι παίκτες της ομάδας του. Του δίνουν το screen. Πάει να περάσει στο τζέλο. Κλέβουνε προς στιγμή οι Μπομπέιες. Ένα μακρινό εκεί σιούτ από τον Μπανταζή το Σπύρο. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. 20-33 για τους Μπομπέιες. Ένα καλό πρώτο ημίχρονο με και τις δύο ομάδες να σκοράρουν. Ελπίζουμε να δούμε ένα καλύτερο παιχνίδι, ένα καλύτερο μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες πάνε να ξεκουραστούν. Ανάπαυλα ημίχρονου. Μικρή διακοπή από τη Σαντορίνη, από το κλειστό γυμναστήριο Δάφος. Γυρίζουμε σε 10 λεπτά. Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου λοιπόν για τους coming soon και τους Μπομπέιες από το κλειστό της Σαντορίνης, από το γήπεδο Δάφος.
Στην επίθεση Μπομπέιερ στην επαναφορά λοιπόν. Τρίποντο από τον Γκρις Λάτσε με το καλημέρα. 20-36. Δεν άφησε να πάρουν ανάσα ο Γκρις Λάτσε. Τούσμανης με τον Αλεστά παίζουνε, προσπαθεί να πάρει θέση, δεν τα καταφέρνει ο Σπύρος. Ο Πανταζής που θα γυρίσει όμως δεν προλάβει ο Νταλαγιώργος. Η μπάλα για τους Μπομπέιερς και πάλι. Είναι λίγο γρήγορος ο ρυθμός τώρα με τον Χασκάι Ένερη και τον Δημήτρη Μπάγια. Τον Νίκο τον Τζέλο που περνάει εκεί κάτω από το καλάθι, πανέμορφο δίποντο. Πολύ ωραία άφησε την μπάλα εκεί ο Νίκος ο Τζέλος. Και ο Άρης ο Τούσμανης κατεβαίνει για τους coming soon. Βρίσκει τον Πανταζή, ο Πανταζής έξω στον Αλεστά. Ο Αλεστάς θα κάνει μια ωραία κίνηση με ταμπλό. Ένα ωραίο πέταγμα της μπάλας εκεί, ένα hook μέσα, δύο πόντους για τους coming soon. 22-38. Η Μπομπέια στην επίθεση τώρα με τον Γκρις Λάτσε, με τον Δημήτρη τον Μπάγια. Ο Μπάγια θα προσπαθήσει να περάσει, περνάει πανέμορφα, αφήνει την μπάλα γλυκά στο καλάθι. 22-40, αρχίζει και ξεφεύγει λίγο η διαφορά. Ο Νταλαγιώργος με την μπάλα απέναντι για τον Αλεστά, δεν προλαβαίνουν να κλέψουν. Κλέβει τώρα ο Τζέλος που πετάχτηκε εκεί πέρα. Ο Μπάγια θα τελειώσει, δεν τελειώνει τη φάση. Παίρνει ο ίδιος το rebound όμως και ευστοχή. Δύο πόντους και time out. Πολύ γρήγορα οι Μπομπέιερς μπήκανε φουριόζοι λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν θα χαριστούν καθόλου από ό,τι φαίνεται στους coming soon. Time out. Να ανακόψουν λίγο το ρυθμό των Μπομπέιερς οι coming soon. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Επαναφορά λοιπόν για τους coming soon με τον Πανταζή και τον Τούσμανη που θα κατεβάσουν την μπάλα. Ο Τούσμανης έχει την μπάλα. Τον Αλεστά. Παλαγιώργος τώρα. Τρίποντο, άστοχο, rebound, πιο ψηλά από όλους τον Μπάγια και φεύγει μπροστά στον ευνηδιασμό. Ένα εύκολο τελείωμα εκεί πέρα από τον Δημήτρη τον Μπάγια, δεν υπήρχε περίπτωση να αστοχίσει από εκεί. 22-44, 7-47 πριν τη λήξη του τρίτου περιόδου. Ο Αχιλλέας ο Παπάς αστοχή, Μπάγια και πάλι στο rebound, ξανατρέχει τους Μπομπέιερς. Αριστερά του θα δώσει στο Χασκάι τον Ένερικ. Γυρίζουν τώρα ήρεμα την μπάλα στο Λάτσε. Ο Λάτσε θα βγάλει έξω πάλι στο Χασκάι τον Ένερικ. Στον Τζέλο περνάει ωραία ο Τζέλος. Πολύ ωραία αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Νίκος ο Τζέλος με το νούμερο 34. Ο Τούσμανης τώρα για τους coming soon, για τον Αλεστά. Βάζουν τα χέρια τους εκεί Μπομπέιερς, δεν κλέβει ο Τζέλος. Ο Τούσμανος θα μπει, ο Τούσμανος θα κάνει την κίνηση. Δεν θα μπει το καλάθι, θα κερδίσει όμως το φάουλ, θα πάει στις βολές. Τα λένε εκεί λίγο με τον Δημήτρη τον Μπάγια που ήρθαν λίγο σε επαφή νωρίτερα. Είναι όλοι καλά. Ο Άρης ο Τούσμανης, το νούμερο 8, τον coming soon, στην πρώτη ελεύθερη βολή. Εύστοχος ο Άρης, ο Τούσμανης, μία βολή, εύστοχη για τον Τούσμανη, με το νούμερο 8, 23-46. Εύστοχη και η δεύτερη βολή από τον Άρη Τούσμανη. 24-46, φεύγουνε γρήγορα, τους προλαβαίνει ο Αλεστάς. Baseball πάσα για τον Μπάγια, την οποία έκοψε ο Αλεστάς. Τους πρόλαβε και πέταξε την μπάλα έξω. Ο Μπάγια στην επαναφορά για τον Λάτσε. Πάει στη γωνία στο τρίποντο, του ξαναδίνει ο Λάτσε. Τρίποντο άστοχο, ο Σέου προσπαθεί για το rebound, δεν τα καταφέρνει. Το παίρνει ο Τούσμανης, ο Αρμόνης, ο οποίος φεύγει γρήγορα στον Αλεστά. Τρίποντο κοντό, Αρμόνης στο rebound, Αλεστάς και πάλι. Τούσμανης νέο τρίποντο, άστοχο και πάλι. Ο Μπάγιας στο rebound, δίνει στον Ένερικ και φεύγουνε οι Μπομπέιες στον εφηδιασμό.
γυρίζουν τώρα την μπάλα, ο Μπάγια θα δώσει στο Λάτσε τρίποντο, χτυπάει στο ταμπλό, φάουλ εκεί που θα κερδίσει ο Πανταζής. Φάουλ έχουν δώσει οι διαιτητές. Κόψανε την επίθεση των Κάμινγκσούν, οι Μπομπέιερς έξυπνα σε αυτή τη φάση και ο Τούσμανης στον Μπάμπι τον Αρμόνι, νούμερο 16, τον εγκέφαλο των Κάμινγκσούν που σήμερα είναι λίγο αποκομμένος, τον έχουν κλείσει καλά εκεί πέρα οι Μπομπέιερς σήμερα, θα πάρει όμως το φάουλ και θα οδηγηθεί στις βολές. Από τις γραμμές των ελευθέρων βολών σκοράρουν τα τελευταία λεπτά οι Coming Soon. Άστοχη η πρώτη για τον Μπάμπι τον Αρμόνι. Πρέπει να βρει λίγο τον εαυτό του και στο δεύτερο ημίχρονο να βοηθήσει την ομάδα του να ανέβει. Άστοχη και η δεύτερη. Rebound από τον Νίκο τον Τζέλο που αμέσως θα δώσει στον Μπάγια και πάλι στον Τζέλο. Πολύ γρήγορο παιχνίδι από τους Μπομπέιερς. Ο Τζέλος κάτω από το καλάτι, άστοχη, μαζεύει ο Πανταζής, δίνει στον Αρμόνι και φεύγουν τώρα οι Coming Soon στον ευμηδιασμό, αλλά ο Μπάμπης ο Αρμόνης θα σταματήσει και θα περιμένει τους συμπαίκτες του. Θα δώσει στον Αλεστά, ο Αλεστά στον Νταλαγιώργο, ο Νταλαγιώργος στον Πανταζή, αφήνει την μπάλα στο καλάθι αλλά θα αστοχίσει. Ο Μπάγια παίζει με τον Λάτσε τώρα να κατεβάσουν την μπάλα και τον Ένερικ, τον Χασκάι Ένερικ. Ο Λάτσε, ο Μπάγια 45 μοίρες. Νομίζω ότι έχουμε καλάθι αγωνιστικής εδώ από τον Δημήτρη Μπάγια. Εκπληκτικό δίποντο, φοβερό γύρισμα στον αέρα. Με το 8 είναι ο Τούσμανης τώρα που θα προσπαθήσει να κάνει τον πάσιμο και θα πάρει φάουλ. Πάρει φάουλ ο Άρης ο Τούσμανης. Αλλαγές ετοιμάζονται από τους Coming Soon. Αχιλλέας Παπάς το νούμερο 10 και με το 14 ο Λευτέρης ο Φύτρος στη θέση του Πανταζή και του Νταλαγιώργου. Στην πρώτη βολή ο Τούσμανης μπαίνει, βγαίνει μπαλά. Άρχιος εκεί ο Άρης ο Τούσμανης. Στη δεύτερη βολή άστοχος, παίρνει ο ίδιος το rebound όμως, κακό σουτ, ο Σέους το rebound, θα δώσει στον Ένερικ, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα τώρα, πολύ γρήγορα, δεν τον κόβουν εκεί πέρα οι παίκτες στο Coming Soon, δίνει στον Μπάγια, ο Μπάγια τρίποντο, rebound από τον Τούσμανι, τυχερή εκεί η Coming Soon, αστόχησε ο Μπάγια νωρίτερα, ο Αρμόνης με την μπάλα τώρα. Προσπαθήσει να περάσει προς τα μέσα, κάνει κίνηση, βγάζει έξω στον Αλεστά, τρίποντο από τον Αλεστά, κακό σου. Θα πάρει την μπάλα ο Ένερικ, θα φύγει στον ευνηδιασμό. Μπάγια Τζέλος, κρύβουνε την μπάλα σε αυτή τη φάση. 24-50 μπροστά οι Μπομπέιες, πάλι πάει για τον πάσιμο, επιθετικό φάουλ του Μπάμπι του Αρμόνι στον Νίκο Ροτζέλο που μάλλον στήθηκε καλά εκεί πέρα και το πήρε έξυπνα το επιθετικό από τον αντίπαλό του. Αλλαγή, θα περάσει εκτός ο Σέου και θα πει μέσα ο Μακάριος ο Αγκυρός και ο Μπαλιακάς τώρα. Ωραίο μπάσιμο, αυτή την μπάλα δεν θα μπει όμως, παλεύουνε για το rebound εκεί δύο παίκτες και των δύο ομάδων δεν θα καταφέρει κανείς τίποτα, η μπάλα θα βγει έξω και η μπάλα είναι για τους Μπομπέιερς. Παναφορά λοιπόν τον Ένερικ στον Μπάγια. Μπάγια στον Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκας πάλι στον Μπάγια, ο Μπάγια έχει την μπάλα τώρα. Δίνει στον Ένερικ σου τριών πόντων, αστοχώρη, bound εκεί ο Αρμόνης. Δίνει στον Αλεστά που προσπαθεί να τρέξει, προσπαθούν να τρέξουν λίγο, Καρίκας τώρα στο κέντρο του γηπέδου με την μπάλα. Τρίποντο από το Σταύρο τον Καρίκα, ακουμπάει το δικτάκι ή σαπού θα λέγαμε, ευνηδιασμός Μπαλιάκα Σαδάμα, αστοχή στον ευνηδιασμό, μόνος του στο lay-up, παίρνουν την μπάλα οι Coming Soon,
Αστοχή όμως και ο Μπάμπης ο Αρμόνης. Η μπάλα πάει πάνω κάτω, ο Μπάγια όμως τώρα δεν θα αστοχήσει. Εύκολο τρίποντο για τον Δημήτρη τον Μπάγια. Απανωτοί εθνιδιασμοί, απανωτά άστοχα λέει απ και από τις δύο ομάδες, μέχρι που έληξε την κατάσταση αυτή ο Δημήτρης ο Μπάγια. Ο Σταύρος ο Καρίκας τώρα για τους coming soon. Λάθος διορθώνει ο ίδιος. Δεν γυρίζει την μπάλα που του φωνάζουν από τον πάγκο. Rebound από τον Αργυρό το Μακάριο στον Μπάγια. Θα περάσει φάουλ καθαρό από τον Σταύρο τον Καρίκα. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για τους coming soon. Μπάλα θα είναι απ' έξω. Έχουμε time out. Οι ομάδες πάνε στους πάγκους. Μικρή διακοπή. Γυρίζουμε και πάλι. Ο Αχιλλέας ο Παπάς παρακίνησε για ένα στο coming soon. Δυνατή φωνή πριν συνεχίσουν οι coming soon στο παιχνίδι, το οποίο είναι το γούρι του από τη λέει. Για να δούμε αν θα βγει το γούρι πραγματικότητα. Ρένος Λάλλος στο παιχνίδι, ο αρχηγός των Bombayers. Στον Παλιάκα. Κερδισμένο φάουλ. Επαναφορά από τον Χασκάι Ενέρικ. Στον Παλιάκα τον Αδάμ με το νούμερο 8. Πάλι ο Ενέρικ. Στο Ρένο Δολάλο. Μακρινό σουτ. Άστοχο τρίποντα το Ρένο Δολάλο. Ο Καρίκα στο rebound και κατεβάζει την μπάλα για τους coming soon. Δίνει στο φύτρο τον Λευτέρη, ο οποίος Λευτέρης θα ευστοχίσει σε σουτ 2 πόντων κοντά στο καλάθι. Ο Ένερικ τώρα με την μπάλα για τους Bombayers. Το Παλιάκα, τρίποντο. Αστοχό ο Λάλο, ο Ρένος ο Λάλο παίρνει το rebound εκεί. Να λοιπόν εκεί πέρα, ανάμεσα στα βουνά βρέθηκε ο Ρένος Λάλο, μαζεύει το rebound και κερδίζει το φάουλ την ώρα που θα ευστοχούσε σε σίγουρο καλάθι και θα πάει στις βολές. Εύστοχη η πρώτη για τον Ρένο Λάλο με το νούμερο 17. Ο αρχηγός και ο Ιθήνος Νουν στον Bombayers. Αστοχή στη δεύτερη, κυνηγάει την μπάλα όμως. Coming soon με τον Ταλαγιώργο στην αντεπίθεση. Για να δούμε τι θα κάνει ο Μπάμπης ο Αρμόνης. Ένα hook, το χάνει. Λευτέρης Φίτρος, αστοχή. Ένερικ στο rebound, αμέσως στον Κλεάντη τον Τζέλο. Παίζουν το 1-2 εκεί πέρα οι παίκτες των Bombayers. Ο Μπαλιάκας τώρα με την μπάλα, ο Αδάμ. Θα βγάλει στον Ένερικ. Προσπαθεί να περάσει εκεί πέρα στον Τζέλο. Πήγαινε να γίνει το λάθος, δεν έγινε. Διορθώνουνε, ο Κλεάντης ο Τζέλος. Πολύ ωραίο δίποντο από τον Κλεάντη τον Τζέλο. Μας θύμισε τα παλιά jump shoot που γινόντουσαν από μέση απόσταση. Πολύ ωραίος ο Κλεάντης σήμερα. Ο Καρίκας με τον Ταλαγιώργο τώρα για τους coming soon στην περιφέρεια. Στον Αχιλλέα τον Παπά. Πετάει την μπάλα. Έχουν δοθεί βήματα. Γύρισε 2-3 φορές γύρω από τον εαυτό του. Και οι Bombayers τώρα με τον Ένερικ στην επίθεση. Ένερικ στο τρίποντο. Αστοχή. Rebound ο Αργυρός ο Μακάριος. Προσπαθεί εκεί. Βγάζει πάλι έξω την μπάλα. Βήματα του. Βήματα του Μπαλιάκα εκεί το Αδάμ. Βγάλει τον έξω. Καλαγιώργος με Καρίκα. Ο Καρίκας θα κατεβάσει την μπάλα για τους coming soon. Εκεί κάπου έχουν μπερδευτεί οι ρόλοι μου φαίνεται. Ο Αχιλλέας ο Παπάς δίποντο άστοχο. Rebound ο Ένερικ. Πετάει την μπάλα στον Μακάριο. Τον Αργυρό ο οποίος θα αφήσει την μπάλα. Baseball pass φοβερή, πολύ γρήγορη από τον Ένερικ. Φύγανε στον ευνηδιασμό σφαίρα οι Bombayers. Και τώρα είναι coming soon με τον Ταλαγιώργο. Παθεί να παίξει με το φύτρο, το Λευτέρη.
Πάνα πάνω από κάτω το καλάθι, ξαναπαίρνει. Άμα έμπαινε θα ήταν πολύ πάλι χάρη στο καλάθι. Αστόχησε όμως ο Λευτέρης ο Φύτρος. Ο φίλος μας ο Λευτέρης ο Φύτρος με το νούμερο 14. Πολύ διάσημος ηλεκτρολόγος του νησιού. Στις δύο βολές. Δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος, 26-57. Μεγάλο προβάδισμα για τους Bombayers. Άστοχος ο Λευτέρης ο Φύτρος στην πρώτη βολή με το νούμερο 14. Άστοχη και η δεύτερη, προσπαθούν για το rebound, το παίρνει ο Μπαλιάκας ο Αδάν, θα περάσει γρήγορα στον Μπάγια και ο Μπάγια θα τρέξει λίγο την ομάδα του, του φωνάζουν και από τον πάγκο να τρέξει όσο μπορεί. Πόμπα τριών πόντων από το νούμερο 17 από τον Λάλο που το πανηγυρίζει έξαλα και τρέχει προς τον πάγκο. Και έχουμε time out εδώ πέρα τώρα για τους coming soon. Μικρή διακοπή από το πίσω της Σαντορίνης. 5. Ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι. Λοιπόν, ξεκινάμε, Ρένος Λάλο λοιπόν, Μπάγια. Λάλο. Λεάντι Τσέλος άστοχος, Καλαγιώργος στο rebound. Κλέψιμο εκεί πέρα από τον Μπάγια, φάουλ του Αρμόνι καθαρό. Ο Λάλο θα δώσει στον Μπάγια στους τριών πόντων, θα στοχίσουν rebound οι Bombayers και πάλι με τον Μπαλιάκα στον Μπάγια. Ο Μπάγια είναι προσπαθεί να μπει μέσα, βγάζει στο κλεάτι τον Τζέλο. Σουτ, την μπάλα πίσω από το ταμπλό. Αλλαγές, Τουσμανής στην θέση του Μπάμπη του Αρμόνι. Αλλά Γιώργος επαναφορά με Άρη Τουσμάνη. Τουσμάνη θα κατεβάσει την μπάλα τώρα. Αλλά Γιώργος, Τουσμάνη. Ο παπάς ανεβαίνει για το screen. Τελειώνει ο χρόνος, Αλλά Γιώργος. Τελειώνει ο χρόνος. Ξέμεινε η μπάλα στα χέρια. Διακοπή στο παιχνίδι. Έμεινε η μπάλα στα χέρια των coming soon. Δεν πρόλαβα να εκδηλώσουν την επίθεση. Και η μπάλα δίνεται στους Bombayers. Επαναφορά με τον Μπάγια και τον Ρένο Λάλο. Στον Μπάγια και πάλι μπάλα. Μπάσιμο δίνει πάρα πολύ ωραία στον Μπαλιάκα. Εύκολο δίποντο εκεί για τον Αδάν τον Μπαλιάκα με το νούμερο 8. Πολύ ωραία όμως η ασίστ του Δημήτρη του Μπάγια. Τουσμάνης τώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Με τον Αχιλέα τον Παπά. Στο Φύτρο, στον Καρίκα. Στον Παπά η μπάλα. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες των coming soon. Τρίποντο έρμπολα τον Καρίκα. Έχει φύγει ο Λάλο. Φοβερό δίποντο από τη μακρινή μπαλιά του Δημήτρη Μπάγια. Είδε εκεί πέρα στον που είχε φύγει πολύ γρήγορα ο Ρένος ο Λάλο, τον επέτυχε ακριβώς εκεί που έπρεπε. Ο παπάς θα γυρίσει, θα ευστοχίσει, δύο πόντι για τους coming soon. Αναφορά γρήγορη, τρέχει ο Ρένος ο Λάλο. Εκεί έχουμε διαμαρτυρία τώρα το Σταύρο τον Καρίκα, του δίνουν ένα φάουλ. Κλέβει την μπάλα, θεωρεί ότι ακούμπησε μόνο μπάλα, καταλογίστηκε το φάουλ.
Πέρασε και γρήγορα έξω. Μπήκαν λεστά στη θέση του. Τώρα είναι ο Μπάγια, θα επιχειρήσει να μπει πάλι. Ρένος Λάλο, τρίποντο, άστοχο, rebound, εκεί ο Μπάγια. Όχι, εκεί πέρα έπρεπε να αφήσει την μπάλα, κατέβηκε μαζί με την μπάλα κάτω. Η μπάλα για τους Χάμινσον, τον Ντάλα Γιώργο, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Αλεστάς με την μπάλα τώρα. Δεν καταφέρει να περάσει τον Πανταζή. Φεύγουνε γρήγορα ο Κλεάνθης, ο Τζέλος. Όχι, εκεί πέρα μπερδεύτηκε ο Κλεάνθης. Δεν προλάβε ο Τζέλος να γυρίσει την μπάλα. Κατέβηκε μαζί με την μπάλα ενώ ήταν με την μπάλα στον αέρα. Η μπάλα επαναφορά για τους Coming Soon. Από δεύτερο λάθος των Bombayers. Μπάγια εκτός. Γιατυρός Μακάριος. Μέσα ο Σέου και ο Κρίς ο Λάτσε. Για τους Μπομπέιες είχαν μείνει πολύ ώρα έξω τα παιδιά. Ο Πανταζής ο Σπύρος με την μπάλα. Θα δώσει στον Αλεστά. Στον Τούσμανι. Μακρινό τρίποντο, άστοχο. Λεάντης Τσέλος στο rebound. Στο Λάτσε ψύχρεμα δίπλα του. Βεβαίνει ο Κρίς Λάτσε με την μπάλα τώρα. Συγκανωμένη επίθεση. Περνάει στο Σέου, ωραία. Φεύγει μπάλα όμως από το Σέου. Θα δούμε τι έχουν δώσει τώρα οι διαιτητές εκεί, γιατί μπήκανε πολλά χέρια μες στη φάση. Νομίζω φάουλ στον Σέου έχουν δώσει. Προσπάθησε να πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια των παικτών των Coming Soon. Αναφορά τον Αλεστά και τον Τούσμανι. Κατεβάζουν οι δύο τους την μπάλα. Ο Παπάς με την μπάλα τώρα, περνάει στον Ντάλα Γιώργο, ωραία, αφήνει την μπάλα, δεν του κάνει το χατήρι, θα βγει μπάλα, θα πάρει ο Σέου το rebound και θα δώσει στον Παλιάκα. Ο Παλιάκα θα κατεβάσει την μπάλα με τον Κρίς Λάτσε δίπλα του να δίνει. Ο Λάλο, ο Ρένος δίνει στο Σέου, γυρίζουν την μπάλα συνέχεια οι Μπομπέιες τώρα. Άστοχο δίποντο από τον Σέου, rebound από τον Πανταζή, στον Αλεστά, Πανταζή και πάλι. Ο Άρης ο Τούσμανης κατεβάζει τώρα. Δίνει στον Ντάλα Γιώργο, Ντάλα Γιώργο στους δύο πόντων. Άστοχο, αλλά ο Άρης ο Τούσμανης σπρώχνει τον Κρίς Λάτσε, κάνει επιθετικό, καθαρό επιθετικό φάουλ, το οποίο βλέπουν οι διαιτητές και το στηρίζουν κατοχή για τους Bombayers. Με τον Ρένο, τον Λάλο, τον αρχηγό των Bombayers. Κρίς Λάτσε σε ο Σέου που είναι μόνος του. Τώρα πάει ο Παπάς πάνω του. Και πάλι, αχ, δεν τον κατάλαβε εκεί ο Παλιάκας τον Λάτσε. Πήγε να του βγάλει ωραία πάσα. Λάθος συνεννόηση, κατοχή για τους Coming Soon. Μετά το λάθος, η λάθος πάσα του Κρίς Λάτσε. Ο Τούσμανης θα κατεβάσει. Τον Ντάλα Γιώργο, ο οποίος εξηγήσει σήμερα. Αλεστά τρίποντο, άστοχο, rebound ο Σέου. Και ο Ρένος ο Λάλο θα σπρώξει λοιπόν την μπάλα τώρα για τον Λάτσε. Δεν προλαβαίνουν να βγάλουν κάτι καλύτερο σε πνευριασμό. Ο Σέου μπερδεύεται λίγο με την μπάλα εκεί. Δίνει στο Λάτσε, ο Λάτσε στο Κλεάνθη το Τζέλο. Λίγη ο χρόνος, ο Λάτσε θα περάσει ωραία στον Παλιάκα. Άστοχος, rebound, ο Σπύρος, ο Πανταζής, ο οποίος θα τρέξει μόνος του. Θα σταματήσει όμως τώρα και θα δώσει στον Τούσμανι. Το νούμερο 8 είναι ο Άρης Τούσμανης. Ο Αλεστά στον Πανταζή, ο Πανταζής πετάει πίσω πάλι στον Αλεστά. Νέο τρίποντα τον Αλεστά. 0 στα πολλά σήμερα ο Αλεστάς. Αλλά Γιώργος για 3, άστοχος. Λάλο στο rebound. Και κατεβάζει, δίνει στον Σέου, ο Σέου στον Λάτσε. Περνάνε το γήπεδο τώρα οι Bombayers με τον Παλιάκα και τον Κρίς Λάτσε. Σκέφτεται εκεί για τρίποντο, το μετανιώνει. Του δίνει το σκρίνο Κλεάνθης ο Τζέλος. Δίνει στον Παλιάκα, δίνει στο Σέου κάτω από το καλάθι. Ωραία πάσα εκεί, τον βρήκε μόνο του κάτω από το καλάθι ο Αδάμ ο Παλιάκας.
Ο Σέου εύκολο δίποντο. Βούτυρο στο ψωμί για τον Σέου εκεί πέρα, σε αυτό το σημείο. Ο Τούσμαν στον Πανταζή, προσπαθεί να γυρίσει. Καθαρό φάουλ. Η μπάλα είναι χαμηλά, είναι απ' έξω, δεν έχουν συμπληρώσει ομαδικά φάουλ οι παίκτες των Bombayers ακόμη. Για τον Τούσμαν η μπάλα. Προσπαθεί να περάσει, τον κλείνει καλά ο Κλεάνθης ο Τζέλος. Καλά Γιώργος για δύο, άστοχος, rebound από τον Λάλλο, τον Ρένο εκεί πέρα. Χώθηκε ανάμεσα στους ψηλούς και τους πήρε την μπάλα, πολύ εξυπνά. Ωραία πάσα από το Σέου, θα βγάλει έξω Λάτσε όμως. Γυρίζουνε την μπάλα, ο Κλεάνθης ο Τζέλος στο Σέου και πάλι ο Τζέλος, άστοχο δίποντο, rebound από τον Τούσμανι. Ο Αλεστάς θα περάσει το κέντρο τώρα, αλλά θα περιμένει τους συμπαίκτες του στον Νταλαγιώργο. Δίποντο από τον Νταλαγιώργο. 30-66 για τους Bombayers. Ο Λάτσε με την μπάλα τώρα. Πάει να του δώσει το σκηνοσέου. Οπ, εκεί γίνεται λάθος. Γιατί ενώ δεν τον βλέπει πήγε να του δώσει. Κοιτάζοντας αλλού ο Λάτσε, ο Μπαλιάκας έχει φύγει όμως από τη θέση του και η μπάλα φεύγει έξω. Στην επαναφορά θα είναι η Κάμινγκσον τώρα για άλλη μια επίθεση, 2-36 πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Στο 30-66 το παιχνίδι, υπέρ των Bombayers. Ο Αλεστάς, ωραία πάσα. Καλάθι από τον Μπάμπη τον Αρμόνη, πολύ ωραία έξω ο Μπάμπης ο Αρμόνης. Επανήλθε με ένα δίποντο. Λάτσε με την μπάλα τώρα στο Τζέλο τον Κλεάνθη. Ο Μπαλιάκας ο Αδάμ θα περάσει απέναντι. 45 μοίρες στο. Θα το κάνει. Α, έρμπολε κύρι. Μπάουντο. Ο Κλεάνθης θα στοχίσει ο Τζέλος. Και ο Αλεστάς θα φύγει με την μπάλα. Τον. Το κάνει ο Φίτρος, ο Λευτέρης. Και φεύγουν μπροστά οι Bombayers. Ρένος Λάλλο πετάει την μπάλα με την υποψία φάουλ που δεν σφυρίζεται και συνεχίζουνε. Ο Καρίκας τώρα φεύγει μπροστά, κάνει το δίποντο, δεν διαμαρτύρεται ο συνήθως. Κλεάνθης Τζέλος δίποντο, άστοχο, Λευτέρης Πίτρος, rebound, δίνει στον Μπάμπη τον Αρμόνη. Γίνει κάπως λίγο το παιχνίδι στο τελευταίο 1,5 λεπτό. Πάτησε ο Αρμόνης με την μπάλα, δεν θα δει εκεί τον Λευτέρη το Φίτρο, τον βλέπει τώρα όμως ο Καρίκας, άστοχος. Κατοχή για τους Bombayers, γιατί βάλει τα χέρια του ο Σπύρος ο Μπανταζής εκεί και έδιωξε την μπάλα. Ο Αδάμ ο Μπαλιάκας τώρα κατεβάζει. Σέου, τρίποντο, άστοχο, rebound ο Καρίκας. Τελευταίο λεπτό. Πάμε να το γυρίσουμε, φωνάζουν από τον πάγκο τον Κάμινγκσον. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα. Χάνει όμως εκεί ο Λευτέρης ο Φίτρος, παίρνει το rebound και ευστοχεί ο Μπάμπης ο Αρμόνης. 34-66, 42 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Οι Bombayers κατεβάζουν πολύ αργά την μπάλα. Δεν βιάζονται τώρα. Ο Λάλλο, τον Αδάμ, τον Μπαλιάκα. Λάτσε θα βγάλει έξω, θα κάνει όμως λάθος. Και φεύγει εκεί πέρα ο Αρμόνης, μόνος του, δίποντο εύκολο. 20 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Τζέλος, συνεχίζουν οι Bombayers. Ο Ρένος με την μπάλα, ο Λάλλο. 14 δεύτερα, 12. Ήδη έχουν ξεκινήσει και χαιρετάνε οι παίκτες αντίπαλοι διαιτητές. 3-2 δευτερόλεπτα, 1 λήξη παιχνιδιού. 36-66 36-66 λοιπόν από το κλειστό γυμναστήριο της Σαντορίνης. Οι Κάμινγκσον ιτήθηκαν από τους Bombayers με μια μεγάλη διαφορά στην αποφώνηση του παιχνιδιού. Από τον Σταμάτη Κιμικέλη είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
σαφέστατη περιοχή από τους Μπομπέιερς από το πρώτο δευτερόλεπτο του αγώνα. Δεν χάσανε την επαφή, μπροστά στο σκορ συνέχεια. Προτεργάτες ο Δημήτρης Ομπάγια, ο Νίκος ο Τζέλος και ο Ένερικ Χασκάη με τον Κρις Λάτσε, όλοι μαζί, η τετράδα, η βασική των Μπομπέιερς κάνανε τη ζημιά σήμερα στους Coming Soon. Απ' την άλλη πλευρά, η Coming Soon σε ένα πολύ υποτονικό παιχνίδι, μόνο 36 πόντους, αλλά δεν είχαν σε καλή μέρα ούτε τον Άρη τον Τούσμανι, αλλά ούτε τον Μπάμπι τον Αρμόνι, τους βασικούς τους παίκτες οι οποίοι τραβάνε το παιχνίδι. Όλοι βάλαν το λιθαράκι τους για να βάλουν αυτούς 36 πόντους. Νωρίτερα κέρδισαν και οι Λίκοι που παίζανε με τους Πόλο Νάγκετς. Τα δύο παιχνίδια που γίνανε σήμερα, οι Λίκοι οι νικητές και οι Μπομπέιερς επίσης νικητές, παραμένουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και θα δώσουν ραντεβού για μετά τις γιορτές στο μεταξύ τους παιχνίδι όπου θα λύσουν τις διαφορές τους. Καλό βράδυ λοιπόν από την Σαντορίνη, από το κλειστό γυμναστήριο, το Δάπος. Ραντεβού μετά τις γιορτές. Ευχαριστούμε πολύ.